Κατά την άποψή μας η ακρίβεια είναι ένα θέμα το οποίο είναι καθαρά πολιτικό και πολυπαραγωγικό. Δηλαδή, από τη μια πλευρά είναι η χαμηλή μισθή, η υψηλή φορολόγηση, τη βλέπουμε και στον υποσυζήτηση προϋπολογισμό που αρχίζει σήμερα η συζήτηση, είναι μια φοροκαταιγίδα αυτή. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία μειώνουν το εισόδημα των εργαζομένων. Απ' την άλλη μεριά, η άνοδος των τιμών, ακούσαμε προηγουμένως και τον Υπουργό, τον κύριο Κρέκα, επίσης είναι πολύ παραγωγικό. Είναι ένα θέμα το οποίο άπτεται της επεκτατικής πολιτικής της κυβέρνησης που έχει φτάσει τον πληθωρισμό σε πάρα πολλά υψηλά επίπεδα. Είναι η πράσινη μετάβαση που έχει πάει το ρεύμα σε τιμές απλησίαστες για τον κόσμο. Το γονατίζει αυτή η ακρίβεια. Είναι ο εμπορικός πόλεμος ανάμεσα Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Ρωσία και Κίνα. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι στοιχεία τα οποία, όπως βλέπετε, ουσιαστικά αυτό που επικαλείται η κυβέρνηση, ότι είναι εισαγόμενος η ακρίβεια, μόνο σε έναν παράγοντα ακουμπάει. Υπάρχει τώρα τρόπος περιορισμού, γιατί ακούμε από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση φορτώνοντας την εισαγόμενη ακρίβεια, λέει δεν μπορώ να κάνω τίποτε, δεν το ρυθμίζω εγώ. Υπάρχει τρόπος μείωσης και καταπολέμησης της ακρίβειας, κατά την άποψή μας, και έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις ότι αυτό είναι εφικτό. Και μάλιστα με πολύ απλά μέτρα. Πρώτα απ' όλα, κατάργηση του ΦΠΑ σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα και στο ρεύμα. Και τρίτο, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και θέσπιση του αφορολόγητου όριου στα 12.000 ευρώ. Αυτά είναι μέτρα τα οποία πραγματικά μπορεί να τα εφαρμόσει, αν επέλεγε μια φιλολαϊκή πολιτική η κυβέρνηση που δεν την επιλέγει, που θα παίρνανε μια άμεση ανάσα τα λαϊκά νοικοκυριά. Πώς βλέπετε αυτά τα μέτρα, πλέον ξέρουμε, έχουμε όλο το πλέγμα. Έχουμε τις ανακοινώσεις από τον Παύλο Μαρινάκη, έχουμε ακούσει και τι είπε ο Γιάννης Οικονόμου και ο Γιάννης Βρούτσης και ο Γιώργος Λουρίδης εδώ στην ΕΡΤ. Οπότε ξέρουμε όλο το πλέγμα. Πιστεύετε ότι αντιμετωπίζει αυτό, μπορεί να αντιμετωπίσει μάλλον? Καταρχάς σήμερα, από σήμερα, πέρα από τις... Όλοι ελπίζαμε σε μια γρήγορη ανάρρευση του τραυματισμένου αστυνομικού. Σήμερα υπάρχει μια τραγική εξέλιξη, είναι ο ακροτηριασμός. Το λέω αυτό όχι για να φορτίσω την εξέλιξη αυτής της ιστορίας ή αν θέλετε τη θέση μου. Για μας ο πυρήνας του προβλήματος της οπαδικής, όπως ονομάζεται, που δεν είναι ακριβώς οπαδική βία, είναι η διαπλοκή της κυβερνητικής πολιτικής με τα συμφέροντα των επιχειρηματιών του κλάδου του αθλητισμού. Αυτός είναι ο πυρήνας. Και αν μπούμε στην ανάλυση τώρα τι μέτρα πήρε η κυβέρνηση σε σχέση με τον πυρήνα αυτόν, δεν πήρε κανένα απολύτως μέτρο. Τέτοια μέτρα η κυβέρνηση έχει πάρει στα τραγικά γεγονότα του παρελθόντος. Δεν είναι η πρώτη φορά που ζούμε μια τέτοια εξέλιξη στα γήπεδα. Έχουν γίνει τραυματισμοί πολύ σοβαροί, έχουν υπάρξει θάνατοι. Τα ίδια μέτρα πήρε τότε και η κυβέρνηση. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Τίποτα. Κατά την άποψή μας, όσο δεν θίγεται ο πυρήνας αυτός της σχέσης επιχειρηματιών και κυβερνητικής πολιτικής, ό,τι μέτρα και αν πάρει η κυβέρνηση είναι που έγινε παράδειγμα, γιατί δεν είπα ότι διαφωνώ με αυτό που λέτε, αλλά έχουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα τώρα με τον τραυματισμό του αστυνομικού. Ο άλλος καθοδηγητής που του είπε πάμε να φάμε τους, πώς το είπε, να φάμε τους μπάτσους, ρίξτε φωτοβολίδα. Είναι επιχειρηματικό συμφέρον αυτό? Αυτή η στρατή, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω την έκφραση, δεν είναι κάτι το οποίο είναι αυτόνομο και κινείται μόνο του. Είναι στρατή οι οποίοι πραγματικά έχουν άμεση σχέση, διασύνδεση με τις επιχειρηματικές, με τις business αυτών οι οποίοι συμμετέχουν στον αθλητισμό. Με αυτή την έννοια λοιπόν υπάρχει διασύνδεση. Άρα λοιπόν επανέρχομαι στη θέση μας, να μην την πω τώρα, ναι, να κάνουμε οικονομία στον χρόνο. Ο πυρήνας του προβλήματος είναι αυτός. Αν δεν λυθεί αυτό και δεν το λύνει η κυβέρνηση, όπως δεν το έλυσε και η προηγούμενη, ούτε καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα, αυτό το πρόβλημα θα επανέρχεται δυστυχώς με τραγικά αποτελέσματα.